Γιατί είναι περίεργος μέσα στη τραγωδία των ανθρώπων, αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν ανίκανοι. Όπως είναι ο Κικίλιας. Καλό παιδί, ανίκανο. Έχει μέρες να κοιμηθεί όμως. Υπάρχουν κάποιοι μπερμπαλιστές. Μπαρουφολόγοι. Μπαρουφολόγοι. Και μπαρουφολόγοι. Μπαρουφολόγοι. Ο μεγαλύτερος μπαρουφολόγος των τελευταίων ετών είναι ο Μιλτιάδης. Α, τώρα πάμε στο άλλο θέμα. Για τον κύριο Παρισιώτη. Δεν ξέρω που πάμε. Ένα-ένα έρχονται. Ναι. Μπαρουφολόγος. Ποιος φταίει. Ο Μητσοτάκης φταίει. Είπε πόσες φορές συγγνώμη. Ο Μητσοτάκης φταίει. Το ξέρεις ότι είναι μπαρουφολόγος. Τι τον βάζεις. Θα στην κάτσει κάποια στιγμή. Ναι, αυτό το είναι το ελικόπτερο. Είδατε, πήγε το ελικόπτερο πριν από λίγο. Περίμενα να ξεκινήσει η δική σας εκπομπή για να εμφανιστεί το ελικόπτερο και να γίνει η διάσωση των ανθρώπων που ήταν στην ταράτσα των σπιτιών. Όσοι πρόλαβαν, γιατί ακόμα. Ναι, εντάξει. Ο άλλος ήταν κάτω στα Χαλιφάτα. Κάσποτε. Στα Εμιράτα λέγεται. Το ίδιο πράγμα, τι είχα. Και να σας πω κάτι άλλο. Έχουμε και καταγγελίες από τους κατοίκους της Ζωή του Βόλου. Και σου λέει, τρεις μέρες είμαστε χωρίς νερό. Δεν μπορείς να μας δώσει ο στρατός νερό. Δηλαδή, ο Δήμαρχος τι να προλάβει και δημιούργησε ένα τέτοιο. Πάλι καλά ο Βόλος που έχει μια κατηφόρα. Και πήγε στη θάλασσα. Τι να πει η Καρδίτσα. Τι να πει η Καρδίτσα που βούλιαξε όλοι. Κάτω. Ναι, αλλά το 2023 χωρίς ρεύμα και νερό μπορείς να ζήσεις. Ατελείωτες ουρές δημιούργησαν οι άνθρωποι για να πάρουν μία εξάδα νερό. Κάθε άτομο μία εξάδα, κάθε σπίτι μία εξάδα. Τι σπίτι. Μεγάλη πυρκαγιά, ανήμπορο το κράτος. Μεγάλη νεροπομπή, ανίκανο το κράτος. Τι σπίτι. Ναι, κοιτάξτε τώρα. Και όπως είπε και ο Πορτοσάλτα, ποιος είναι εφής, δεν είναι βλάκα. Εδώ χρειάζεται κάποιος. Ποιος θα του συντονίσει αυτό το πράγμα. Ο Σκέτζος δεν μπορεί. Παρότι είναι εφής. Ποιος. Ο Μαρινάκης πανέξυπνος, αλλά δεν τον μπορεί. Ας καταλάβει αυτό που του λέμε. Εντάξει το επιτελικό κράτος, αλλά δεν νομίζω ότι οι επιτελείς είναι αυτοί που πρέπει. Δεν μπορούν.